eso para poner δεν προέρχεται από κάποια οργάνωση ή εξωτερική ή που υποδείχθηκε από κάποιο κράτος ή από κάποια αυτή, αλλά είναι μια αυθόρμητη και αθρώα προσέλευση ανθρώπων για κάτι καλό. Για να μάθουν, για να ενδιαφερθούν ή για να δείξουν ό,τι ο καθένας μπορεί. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το που έκανε και για το τι μου έδωσε αυτή τη θέση να είμαι ανάμεσα στους δύο και να δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι δύο, τους αποκαλώ και τους δύο μέσα στην ψυχή μου Νικόλα. Το Νικόλα σε μένα ήταν το όνομα του μπαμπά μου, που είναι το αγαπημένος μου Άγιο, αυτός που κοινωνώ. Και όποιος έχει αυτό το όνομα έχει μια ιδιαίτερη αυτή στην καρδιά μου. Λοιπόν, ο Νίκος ο Κρόβας, η Νικόλας, όπως τον λέω εγώ, τέλειωσε στην Θεσσαλονίκη το 1983 και έκτοτε κάνει χειρουργική και προσθετική ενδοχευματολογία. Από το Μάρτιο του 2012 έχει φτιάξει ένα κέντρο που είναι Associated Brennemark Observation Center και εδώ και δεκαετία κάνει σεμινάρια, κύκλους σεμιναρίων οι οποίες έχουν σχέση με τη σύγκληση, με την αισθητική και με την προσθετική επιχειρημάτων. Πρόσφατα κάνει και μια κλινική ερευνητική εργασία που είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανένας να κάνει τέτοια πράγματα στο ιατρείο του έξω από τους χώρους του Πανεπιστημίου. Με ένα grant που έχει δοθεί από την Άστρα, που πάλι που έχει σχέση με επιτεύγματα και που έχει σχέση και με το θέμα το σημερινό, το immediate loading, την άμεση φόρμαση. Ένα στοιχείο κοινό που έχουν, εκτός από ότι έχουν το δύο όνομα οι δύο άνθρωποι, είναι ότι για τους δύο εγώ έχω μάθει πολλά πράγματα και έχω εφαρμόσει στην κλινική μου πράξη πολλά πράγματα από αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ούτε ο ένας το ξέρει, ούτε ο άλλος το ξέρει. Μετά μπορεί να του το αποκαλύψω τι είναι. Αλλά πάντως εγώ και από τους δύο έχω μάθει πολλά και τα εφαρμόζω σε καθημερινά πράξη. Οπότε έχουμε να μάθω κι άλλα. Ο αντίπαλος λοιπόν του Νίκου Κρόβα ήταν ο Νίκος Ράπτης, ο οποίος τέλειωσε το Πανεπιστήμιο το 90, έτσι, την Ιατρική Σχολή Αθηνών το 90. 90 με 93 έκανε προσθετική στην Βοστόνη, στο Πανεπιστήμιο Τάφτς. Μετά όταν γύρισε έμεινε ένα διάστημα στο Πανεπιστήμιο ως επιστημονικός συνεργάτης, 96 με 99. Και μετά και βέβαια όλα αυτά τα χρόνια και οι δύο είναι πάρα πολύ καλοί κλινικοί οδοντίατροι και περιμένουμε πολύ καλά να τους ακούσουμε. Νίκο, είμαι ειδικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ τον αδερφικό μου φίλο, σαν αδερφό, είναι ο Γιώργος Απομένος. Και αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Και εγώ βρίσκομαι εδώ περισσότερο για τον Γιώργο και μετά για τους υπόλοιπους. Αυτό είναι ο σεβασμός που το έχω και βλέπω ότι το έχει δώσει εσείς. Η ομιλία, όπως θα δείτε, είναι κάτι που το έχω κάνει συχνά τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πολύ και ασχολούμαι ιδιαίτερα στο ιατρείο. Θα έλεγα ότι η εστίασή μου είναι σε αυτό, στην άμεση φόρτιση των περιπτώσεων με μη θεραπεύση με οδοντοθεία. Μεγαλύτερη τιμή στην καριέρα μου θα γίνει στις 21 Φεβρουαρίου του 2014, όταν στην ετήσια συγκέντρωση των κέντρων Brennemark, είναι 12 σε όλο τον κόσμο, μετά τον Brennemark, θα παρουσιάσω πως είστε το Brennemark. Και μάλιστα θα το παρουσιάσω 13 χρόνια εμπειρία στην άμεση φόρτιση, που ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι που αυτό είναι που θα δούμε εδώ. Να ρωτήσω τώρα για να καταλάβω πόσοι από εσά κάνετε άμεση φόρτιση πολύ τακτικά στο διαδικτύο και πιστεύετε σε αυτήν. Λιγότεροι. Και χαίρομαι πολύ γιατί ο αντίπαλος το ξέρουμε πριν πολλά χρόνια σαν να μην. Άρα λοιπόν οι περισσότεροι είστε με την επίστευση, οπότε είναι και κάποια πράγματα που σα δείτε, γιατί όπως βλέπετε, έχω περιπτώσεις πρωτόκολλα την τεχνηρίωση. Οπότε είναι και κάποια τεχνικά θέματα. Δεν είναι τεχνική σεμινάριο που μα παίρνει τότε δύο μέρε για να το κάνουμε. Αλλά να κλείσουμε κάποιο χώρο. Την αρχή με αυτό το περιστατικό που το έχω αποκαταστήσει εγώ πριν από 15 χρόνια. Και τώρα έχει διαλυθεί τελείως. Είναι μια γυναίκα
Πού να δίνω σπίτι, με 60 ετών. Ναι. Είναι ένα περιστατικό, μια κυρία 60 ετών, την έχω ξαναστήσει πριν από 15 χρόνια και τώρα πια διαλύθηκε τελείως και η μόνη λύση είναι, τα μόνα που μπορούμε να κρατήσουμε είναι οι διοκοινώδες κάτω. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά το τελικό, μετά την άμεση φόρτιση με προσωρινά, τα μόνιμα. Και μια γυναίκα που της έδωσες μια καινούργια ευκαιρία στη ζωή. Και αυτά είναι τα εμφυτεύματα μετά από 2 χρόνια. Και με σταθερά οστικά επίπεδα. Και ξέρουμε τώρα, αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε πάρα πολύ. Αν στους ασθενείς οι οποίοι έχασαν τα δόντια από περιοδοτήτητα θα πρέπει να βάζουμε φυτέματα, αυτοί βλέπω ότι είναι οι περισσότεροι ασθενείς που βάζουν φυτέματα και συνήθως πάνε εξαιρετικά καλά. Συγγνώμη, μπορώ να διακόψω. Ναι. Στα προστινό κομμάτι είναι το μέλλον μεταπίσουν τα φυτέματα. Πάνω ή κάτω. Κάτω, κάτω. Κάτω, αυτό που πέρασε πολύ καλά είναι ότι εδώ είναι 2 τετράγωνες, χωρισμένοι και είναι 2 τετράγωνες. Σε θέλω την γλώσσα. Η ερώτηση τώρα αν θέλετε να κάνουμε αντιβέη, θα δεδάμε δόντια και φυτέματα. Ναι. Δεν είναι σκορές, αλλά εξαιρετικά σπάνιο προς τον άνθρωπο αυτό. Και επειδή ο Πέτρος Αδαμουλής μίλησε για πραγματική τεχνηλίωση και συνήθως αυτό το κάνουμε στο τέλος, εγώ επειδή θέλω από την αρχή να κερδίσω τον αγώνα, επειδή είμαι ο παδός του Τάισον, ο Τάισον στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα έκανε τη ροδιά. 2005, 2 Ελληνίδες, η Ιωαννίδου, όχι η Μιζόρα, η Εύη, η οποία και η Μουφεξή Ιωαννίδου είναι στο Κονέκτικα, η διευθύντρια της. Έκανε μια μεταανάλυση 13 randomized clinical trials και ήταν από τότε ότι η άλλη implant loading, δηλαδή το να καταφορτήσεις πρόημα, δεν πήγαν χειρότερο από το να καταφορτήσεις καλό. Αυτό το ξέρουμε γιατί είναι πληροφόρημα και είναι και μεταανάλυση από πολλών πληροφοριών. Και ακόμα και περιστατικά που είχαν οδοστοιχεία για πολλά χρόνια, όπως αυτό εδώ, και τελειώνει έτσι και θα δείτε πολλά περιστατικά που έχουν ούλα, αλλά δεν έχουν ούλα. Πάλι έχουμε πορσελάνη, δεν έχω ποτέ ακαδημικά, σαν τελική εργασία. Και πολλά εμφυτεύματα. Προσπαθούμε να βάλουμε η ερώτηση πόσα εμφυτεύματα χρειάζεται για την άμεση φόρτιση. Για την κάτω γνάθο, πόσα είναι τα λιγότερα. 4. 3. Είναι το νόμο. Το ξέρουμε το εκπληρωμένο. 3. 2 μπροστά από τα γενιακά και να. Στον ένα πλάγιο, στον άλλο πλάγιο, το ξέρω. Στην πάνω 4, με 3 κάποιος μπορεί να πει ότι μπορεί να κάνει. Απ' την άλλη, πόσα εμφυτεύματα μπορούμε να βάλουμε σε μια γνάθο για να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μια απάντηση και δώσει ένας φίλος μου στην Κύπρο, όχι να σου πει, πόσα χωράνε. Και αν ρωτήσετε εμένα τι αισθάνομαι, όσα χωράνε. Και όσο μπορεί να γνωρίσει, ας πούμε. Και ο φίλος μου ο Χρήστος, ο οποίος είναι εθνική, και περιστατικά όπως αυτό εδώ, τα οποία είναι τελικά περιστατικά, είναι άνθρωποι που μέσα στα 50, το ίδιο θα δείξουν ο άξονας, κάπου για αυτός ο άξονας ήταν μέσα σε ένα κοινόδοτα. Και τώρα έχει διαλυθεί ο κοινόδοτας και έχουμε έτσι να παίξουμε. Και έχουμε, η δικιά μου εμπειρία τα τελευταία 13-14 χρόνια, είναι και με πολλά περιστατικά με αυτοάνωσα νοσήματα, είναι ότι πάνε εξαιρετικά καλά όπως αυτό εδώ. Και αν με ρωτήσετε γιατί, με ρωτάνε πολύ γιατί χάρησες αυτό το παιδί αυτό. Γιατί αυτό το παιδί για μένα είχε πρόγνωση πάρα πολύ καλή για τα επόμενα το λιγότερο 5 με 8 χρόνια. Και κρατώντας ένα δόντι σε ένα φερμό με εμφυτεύματα, ξέρω ότι έχω αναχέτηση μέσω του περιοριζίου της μαστικής λειτουργίας, για να μην έχω προσθετικά προβλήματα. Και φυσικά με ένα άνθρωπο μεγαλύτερο, τον βλέπω μετά από 6 χρόνια, και ξέρω ότι το αλλάζω τη ζωή και ξέρω ότι ακόμα η δικιά μου εμπειρία είναι πολύ μικρή, αλλά μπορώ να φορτίσω άμεσα ένα σημαντικό. Και αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω σε όλους εσάς που δεν κάνετε, γιατί όσοι κάνετε το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα, είναι ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση. Ούτε μεγαλύτερη ικανοποίηση και ανομολογία από την άμεση φόρτιση των περιπτώσεων με μη θεραπεύσιμη οδοντοκτήρια. Με τελική οδοντοκτήρια. Δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Εννοείται δηλαδή τις 24 ώρες, αυτό να στενεί και μερικοί που είναι πολύ ικανοί, μπορεί το βράδυ να το κάνουν, να βάλετε κατευθείαν τα δόντια. Ακίνητα δόντια. Ένα από τα περιστατικά που για μένα ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό, ένα φίλο μου 38 ετών, είναι τραγουδίστρια στην Λυρική και είναι
Είναι 28 Ιουλίου, πριν πάμε για κοπέ δύο μέρες και έχουμε αυτό το κάταμα, δεν υπάρχει το κάταμα. Μου έστειλε ο διαδότης σήμερα, με δόντια κάνω. Και επίσης έπρεπε να πάει στο φεστιβάλ Αθηνών. Βγάλαμε το δόντια και βάλαμε το εμφύτευμα άμεσα, το πρωί, το βράδυ και το προσωρινό. Και έμεινε τρεις μήνες. Μετά από τρεις μήνες, κάναμε τα γνωστά. Δηλαδή ένα δόντιο, όλα τα δόντια, ένα φραγμό, μισό φραγμό, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, κάνουμε άμεση πρόταση. Δεν θα πρέπει να περάσει το μήνυμα από αυτό το debate ότι ο Νίκος, ο ένας, ο μεγάλος σε ηλικία, κάνει μόνο άμεση πρόταση και ο άλλος Νίκος δεν κάνει, γιατί κάνουν και οι δύο. Ακολουθώντας την φιλοσοφία του Μπρένμαρτ, είναι ότι σεβόμαστε αυτό που κάνουμε. Σεβόμαστε τη μητέρα φύση και σεβόμαστε την προσωπικότητα των ασθενών. Και τα πρωτόκολλα φόρτισης έχουν άμεση σχέση με το τι συναντάμε ή άμεση τοποθέτηση. Έτσι λοιπόν, περιστατικά όπως αυτό εδώ, που θα δείτε ότι έχετε πολύ μεγάλες αλλοιώσεις και επίσης έχετε και περιαγωγικές αλλοιώσεις. Αυτός ο άνθρωπος είναι 52 χρονών και του είχαν πει να τα βγάλει, να βάλει μια μασέλα, να περιμένει μηχανικός, πολύ άσχολος. Η ερώτηση είναι πώς θέλει να αντιμετωπίσει, θέλει οπωσδήποτε ακίνητα δόντια. Και αν μπορούμε σε δόντια τα οποία έχουν περιακτοριστικές αλλοιώσεις, να βάλουμε τους θέματα άμεσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που έχει αντίρρηση που μπορούμε να βάλουμε. Μάλλον κάτι που πιστεύω πολύ. Αποφεύγουμε εκεί που υπάρχουν μεγάλες βλάβες, βάζουμε τα επιτεύγματα. Έτσι είναι 24 ώρες μετά. Η προσωρινή τοποθέτηση της εργασίας και το χαμόγελο με την άμεση φόρτιση. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα το τονίσω αρκετές φορές είναι ότι το εργαστήριο θα πρέπει να έχει μεταλλικές μπάρες, άμεση φόρτιση. Εκτός εάν κάνετε άμεση φόρτιση σε μια εβδομάδα τα μόνιμα, η άμεση φόρτιση που θα μείνει πάνω από δύο μήνες θα πρέπει να έχει μεταλλική μίσθηση. Γιατί θα σπάσει, είναι σίγουρο. Αν όμως εσείς έχετε προγραμματίσει ότι θα βάλετε τις 24 ώρες μια προσωρινή εργασία, οπότε θα βάλετε και το ακουστικό και σε 5-6 μέρες θα βάλετε τα μόνιμα. Και τα μαστικά επίπεδα, βέβαια, και η ερώτηση είναι εδώ πάντα που με ρωτάνε, επειδή διδάσκω ότι πρέπει να παίρνουμε προσωπικό, το ξαναδάνουμε μεγάλα προστατικά, για αυτόν τον λόγο. Δεν είναι για συγκεκριμένους λόγους, είναι για να είναι ίσιο το μαστικό επίπεδο παράλληλο με τη διαδρομική γραμμή. Και έτσι αυτός ο ασθενής έμεινε μόνο 24 ώρες κολλητό. 5 χρόνια μετά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και τα προσόλια προστατικά αυτά έχουν follow-up 5 και 10 χρόνια. Αυτός δεν ήταν περιοδικός ασθενής, είναι να βρούμε τα επίπεδα. Αυτό που βλέπετε εδώ, είναι το multi-unit abatement. Είναι το στήριγμα του multi-unit. Που κάποιες εταιρείες το λένε multi-unit, άλλες το λένε compact conical, άλλες το λένε uni abatement. Και είναι αυτό το οποίο εγώ προσωπικά από τη μικρή μου εμπειρία των 22 ετών που ασχολούμαι με την ευθυματολογία λέω ότι θα πρέπει να γίνεται όταν κάνουμε περιστατικά που ενώνουμε ευθύματα. Αν κάνετε ένα μονόχο να το κάνετε UCLA, να κάνετε σχολεία με τις εταιρείες. Και 5 χρόνια μετά, τα πλεονεκτήματα της άμεσης τοποθέτησης και φόρτισης. Μόνο ένα χειρουργείο, δηλαδή θα βγάλουμε τα δόντια και στο ίδιο χειρουργείο πάμε σιγά σιγά. Η δικιά μου, το δικό μου το πρωτόκολλο και θα έλεγα ότι οφείλω τεράστια εγκυμοσύνη και θα έλεγα ότι σε αυτό το πράγμα, ό,τι ξέρω, το έχουμε από τον κύριο Νικολόπουλο, τον χειρουργό, ο οποίος μάλιστα θέλω να πω ότι από τα 10 κέντρα στον κόσμο, 2 είναι ελληνικά, είναι το κύριο Νικολόπουλο γιατί στην Dubai είναι Brandmark Center. Είναι μόνο ένα χειρουργείο. Είναι ότι βγάζουμε το δόντιο όσο διαδραματικά μπορούμε, τοποθετούμε το εμφύτευμα αν μπορούμε και ξεκινάω πάντα από δεξιά πάνω και προχωράω σιγά σιγά. Δεν βγάζω όλα τα δόντια να τις κάνω όλες τις οστεοτομίες και μετά να βάλω όλα τα επιτεύγματα. Αδιάλειπτη στοματική λειτουργία, εντάξει, τη αλήθεια είναι μόνο για 24 ώρες. Σημαντική μείωση του χρόνου θεραπεία, σαφέστατα, και μετά την τόσο μεγάλη εμπειρία που έχουμε με την άμεση φόρτιση, που είδαμε ότι ουσιαστικά είχαμε την ίδια επιτυχία με την ευθύστερη, που είναι πολύ καλύτερη, είναι ότι έχουμε τολμήσει πολλές φορές να δείξουμε περιστατικά που κάνουμε άμεση φόρτιση με τα μόνιμα.
Και το δικό μου το ρεκόρ είναι σε 24 ώρες ένα πέταλο σε έναν συνάδελφο τον Δίαδρο, ο οποίος δυστυχώς δεν ζει, δεν είναι μαζί μας πια. Το εργαστήριό του μπορούσε να εξελιχθεί και την άλλη μέρα μου στη μεταλλογεραμική. Δεν ήταν τέλεια, αλλά ήταν μεταλλογεραμική σε 24 ώρες. Τα περισσότερα τα κάνουμε σε 5 εργάσιμες, 5-6 εργάσιμες. Συμφωνούμε κατευθείαν το μόνιμο. Εάν μπορούμε, αν το επιτρέπει το περιστατικό. Εξάλληψη κινητών εργασιών. Όσοι από εσάς κάνετε χειρουργική εμφυτευμάτων, θα ήθελα να μπείτε τις εμπειρίες που βάλατε επιθέματα για να πάρουν κάποιος έβαλε μια μασέλα ή το χειρότερο μια μερική. Και το πρωί ο αγαπημένος μου φίλος, ο Κώστας Ασμακόπουλος, έδειξε ότι πάρτε σε εκείνο το πράγμα, θα στα εμφυτεύματα, έτσι, στην Βαρουσλάβη. Μεγάλη αποδοχή από τους ασθενείς. Αν έλεγα ότι σαν επαγγελματίες οδοντίατρο είναι αυτό που θα σας απογειώσει το επόμενο επίπεδο, θα αυτό. Είναι ότι όταν ο ασθενής καταλάβει ότι μια μικρή χωριστότητα θα τελειώσει μία φορά, η αποδοχή του να βάλει εμφυτεύματα είναι τεράστια και ίσως και του μοναδικού, και αυτό το μοναδικό κριτήριο. Μειωμένη μετακινητική φροντίδα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει μετακινητική φροντίδα, γιατί του ασθενείς του οποίου του βάζουμε τα εμφυτεύματα, του βάζουμε κινητή, πρέπει συνέχεια να κάνουμε reline, πρέπει συνέχεια να απασχολούμαστε. Εκεί δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Δηλώνει τα εμφυτεύματα, θα έρθει ο ασθενής να τον δει, να κάνει κάτι να ελέγξει τη σύγκληση. Διευκολύνει τη μετάβαση από τα φυσικά στα τεχνητά δόντια. Γιατί όπως είναι τα δόντια, αν είναι σε καλή θέση, απλώς είναι διαλυμένα, αυτό αντιγράφεται ακριβώς. Δεν αλλάζει τίποτα. Ή την αλλαγή που κάνει πολύ προγραμματισμένα. Διευκολύνει τη διαχείριση τυχόν μη ενσωμάτωση. Δηλαδή, αν εγώ είπα ότι η δικιά μου φιλοσοφία είναι όσα χωράνε, αν δηλαδή έχω βάλει 6 με 8 εμφυτεύματα και χάσω για κανένα δύο, στη φάση τη προσωπική, τι έχει. Δεν έγινε τίποτα. Ο ασθενής συνεχίζει να έχει τα δόντια. Τα βγάζουμε, κάνουμε augmentation και μετά συνεχίζουμε να τα ξαναβάλουμε. Έχει το πλεονέκτημα των ακίνητων διαγνωστικών εργασιών. Δηλαδή, βάζει αυτόν τον ασθενή κάποια δόντια και μετά αρχίζει να βλέπει την αισθητική. Βλέπει να πρέπει τα δόντια να τα μακρύνει, να τα πιο μπρο, να αλλάξει, να ανοίξει το τόξο, να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό με μια πολιτική οδοντοστοιχεία που αντιμεταφέρει μετά στην αισθητική. Μπορεί να αντισταθμεί στην τάση και απορρόψει του παθμιακού του και να διατηρήσει του ιστού. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει με την υπάρχουν τα πειράματα στα σκυλιά. Αλλά αν με ρωτήσετε εμένα, θα ήθελα να μου βγάζετε ένα δόντιο να βγάλετε αμέσω το εμφύτευμα και αυτό που κάνουμε τώρα που δεν το κάναμε πριν. Και θα λέω ότι αυτή είναι η διαφοροποίησή μου από τη φιλοσοφία του Κώστα του Νικολόπουλου, είναι ότι εγώ θα κάνω augmentation, δηλαδή θα βάλω κάποιο άλλο μόσχημα, εξονομόσχημα, θα τη συμπληρώσω για να δω τι. Αλλά αυτό είναι κάτι που είναι τεχνική. Και επίσης το δεύτερο πράγμα που θέλω να μιλήσω για την άμεση χώρα των εμφυτευμάτων και αν με ρωτήσετε εμένα ποιο είναι το πιο συντηρητικό group στον πλανήτη επιστημονικά είναι η LPI, η οποία το 2013 το λέγεται στην consensus για τα πρωτόκολλα της πρόθεσης. Αυτό είναι από το Harvard, από τον Γκαλούτσι και μάλιστα ένας Έλληνας ο Πάνος Παπασκουριδάκος. Δημήτρη, ποιο είναι αυτός? Τώρα είναι καθηγητής λειτουργίας στο τάφος. Στο τάφος της καθηγητής. Μάλιστα. Λοιπόν, το τελευταίο consensus λέει ότι η παρούσα βιβλιογραφία μας δίνει πολύ ψηλή απόδειξη ότι η άμεση φόρτιση βέβαια είναι το ίδιο predictable όπως η πρώην και η κανονική φόρτιση, είναι δύσκολη. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να έχουμε τα inclusion criteria, δηλαδή τα κριτήρια τα οποία λέμε ότι μπορεί να γίνει είναι να έχει ροφή πάνω από 30 Newton, ISQ μεγαλύτερο ίσο από 60, η δικιά μου εμπειρία με το ISQ δεν είναι καθόλου καλή, δηλαδή. Το πούλησα το λίγο αυτό, και να έχει το λιγότερο implant length μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά. Στην έρευνα που κάνουμε με τον κύριο Μαριανό, γιατί είμαστε και οι δύο που κάνουμε, ο κύριο Μαριανό και άλλοι που είναι και εγώ την προσθετική, έχουμε φορτίσει το λιγότερο 3 με 4 χιλιόμετρα στην πίσω γνάτα εξάρια, 6 με 4 άστρα, με την άμυνα, με τη μόνιμη εργασία, σε 3 μέρες και ήδη έχουμε 3-4 χρόνια. Πάνε άδεστα. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα στο μέλλον μπορούν να τα αλλάξουν. Και ο αριθμός των επιτευγμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν μια ακίνητη εργασία ήταν από το 2012. Το 10 και το 12 είναι η φιλοσοφία η δικιά μου. Πόσα όσα χωράνε. Το 2-4 είναι το μήνυμα. Το 2 δεν θα έρθει όταν κάνει ακίνητη με 2. Πώ να κάνει ακίνητη με 2, να το ξέρετε. Προσέξτε να δείτε πώς μπορεί να αποαστήσει οπωσδήποτε ακίνηση. Θα βάλετε δύο στους κοινότητες και βάλετε 6 δόντια και ένα πρόβολο, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε έτσι. Γιατί υπάρχει πολύ φλεγμόνη και τα αλλάξετε όλα. Βάλετε μια προσωρινή με αυτά τα 6 και 2 8 δόντια. Ποιος ασθενής έχει πρόβλημα να κυκλοφορεί με 8
δόντια πλαστικά για τους 2-3 μήνες, 4 που χρειάζεται, εσείς να ενσωματωθεί η ακουστική ανάπλαση και να το βάλετε τώρα τα άλλα 2-4 επιφτεύματα. Έτσι, δηλαδή τα 2 επιφτεύματα με ακίνητο, μην τα φοβάστε, μπορεί να κάνετε την εξάδα. Πώς κάνετε την προφορά. Τώρα, κάποιες εργασίες θα τις τρέξω λίγο γρήγορα, θα είναι στο στικάκι. Και πέρα από τη συνειδία, που λέει ότι αν βάλεις 6-7 επιτέρματα και άμεση φόρτιση, είναι μία οψίων η οποία είναι πολύ ζωτική στην άνω γνάθα, γιατί άνω γνάθα με το μαλακό κόκκαλο μας κάνει τα προβλήματα. Το 2009 ο Εσπόζητο που έλεγξε τα πρωτοβολτόβολα, είπαν ότι είναι δυνατόν πολύ επικείμενα να φορτίσει τα επιτέρματα αμέσως ή πρώιμα μετά την τοποθέτησή του σε επιλεγμένους ασθενείς, αν και όχι όλοι οι κλινικοί μπορούν να πετύχουν άριστα αποτελέσματα. Αυτό συμφωνώ και είπε ο κ. Πανταζή και ο κ. Βούτη για κλινικές δεξιότητες. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο να αφήσουμε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα αρχίσετε. Απλώς θα αρχίσετε να το κάνετε γιατί δεν έχει εμπειρία, κάνετε με κάποιο συνάδελφο ο οποίος είναι έμπειρος. Και λέει το εξής τώρα, ότι αν αποφασίσετε να τα φορτίσετε, αν κάποιος κλινικός φορτίσει ένα θέμα νωρίς, είναι λέει, θα έλεγα πολύ πιο σοφό να τα φορτίσει αμέσως μέσα σε μια εβδομάδα. Εγώ θα έλεγα ότι μέσα στην πρώτη ώρα μπορείς. Θα υπάρχει ένα επιτεύγμα και το κάνουμε πάρα πολλές φορές αυτό. Το σύστημα που χρησιμοποιεί τώρα τα συστήματα του έχουν, βάζουμε ένα προσωρινό μπάρνι και βάζουμε μια στεφάνια αμέσως. Παρά να περιμένει σε ένα ιδρύο. Και πάλι αυτό εδώ πέρα που μας λέει πολύ υψηλό βαθμό αρχική σταθερότητα. Φαίνεται να είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για να κάνει αμυστώσει. Και εδώ πάλι ένα χρόνο χωρί bone graft και είναι κάτι το οποίο συζητάνε πάρα πολύ κλινικοί. Λέει αυτό που λέει, όταν έχει ατροφικέ ανογνάτου και δεν κάνει bone graft, θα βάλει εμφυτεύματα τα οποία μπορεί να βάλει 6 εμφυτεύματα 3-25. Ήδη η εμπειρία μου τα τελευταία 5 χρόνια σε άνω γνάθους με εμφυτεύματα 3-25, 6 εμφυτεύματα είναι μεγάλη. Και πάνε εξαιρετικά καλά. Και αυτή το 2009 που πήγαινε καλά, αυτό με το λέει. Γιατί είναι πολύ. Μπορείτε να το κάνετε. Μην περιμένετε δηλαδή να κάνετε μπλοκ, να κάνετε κάτι άλλο. Και έτσι, η κλινική μου. Που έχει μπρέμα να ξέρετε είναι ο Πατρίκ Καλασί, περιμένουμε το ξέρετε. Πέρασε 3 μέρες μαζί του τον περασμένο μήνα και έχει πάνω από 800 τέτοια αντιθέματα. Συνοδέσαι με τον άνθρωπο 3-25. Δηλαδή ο καλεσμένο είναι ο άνθρωπο με 3-25 αντιθέματα. Και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο και έχει σταματήσει να κάνει τα πόγκρα. Τώρα, είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει, θα το ξανασυζητήσουμε ότι αν βάλετε πολύ μεγάλη ροπή για να βάλετε το αντιθέμα, μπορεί να το χάσετε. Και επειδή αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνετε για να βάλετε εμφύτευμα, δηλαδή να το φορτίσετε άμεσα πάνω από 30 νιούτων, αυτή η εργασία που είναι κλασική το 2008, για μένα έχει αρχίσει να γίνεται κλασικά και επιβεβαίω αυτό που βλέπαμε από τον Γκέτεμπορ, είναι ότι βάλαμε μέχρι 176 νιούτων και τα είδαμε μετά από ένα χρόνο και λέει ότι η χρήση πολύ ψηλών ροπών τοποθέτησης δεν εμπόδισε την οστεοενσωμάτωση και τα οριακά επίπεδα του οστού στο κοντρόλ και στο αντιγραμματικό γκρουπ ήταν ίδια και στην φόρτιση και ένα χρόνο μετά. Και η δικιά μου εμπειρία είναι αυτή και άλλοι συνάδελφοι που κάνουν χειρουργική εμφυτευμάτων το βλέπουν. Αυτό που θα με εμπόδιζε, στο δικό μου το σύστημα έχω μια καστάνια που φτάνει 100 νιούτων και ξέρω ότι στα 110 νιούτων σπάει ο φορέας του εμφυτεύματος, όχι το εμφύτευμα. Και είναι πολύ σημαντικό αν θέλετε να κάνετε μεγάλες ροπές, να έχετε ένα εμφύτευμα με εσωτερική σύνδεση, γιατί η εξωτερική σύνδεση γύρω στα 70-80 νιούτων παραμορφώνεται το εξάγωνο του εμφυτεύματος. Και είναι αυτό πολύ άσχημο. Καλύτερα να σπάει ο φορέας, ο φορέας μετά βγαίνει πολύ εύκολο, βιδώνεις κάτι μέσα και την πετάσαι. Και αυτή είναι η καστάνη που χρησιμοποιώ, κάνει 100 νιούτων. Προσπαθώ να. Αν με ρωτήσετε τώρα τι κάνω σαν τελικό, στα 70 νιούτων, αν το εμφύτευμα μου μείναν 3 σπίρες, θα το βγάλω και θα ξαναπώ με το τελευταίο ότι πάνε μια διαφορά. Εσύ θα κάνω τάφι. Δηλαδή το 100 το φτάνω μερικές φορές που κάτι. Αλλά προσπαθώ να μην το φτάνω. Και το 100 για μένα σας λέω δεν είναι για να σπάσει το κόκκαλο ή να συμπίσει το καλό, θα χάσει το εμφύτευμα. Το 100 είναι να μην σπάσει το φορέα και βάζει το εμφύτευμα. Τώρα, για να κάνουμε σπόρ στην αερογνάδα και να μην.
δεν πρέπει να περιμένουμε να βάλουμε το ρυθμό, να μισώσουμε το έδαφος του δημοτήτου και να περιμένουμε 9 μήνες. Αυτό που κάνουμε και έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία είναι να πάμε μπροστά από τα εγμόρια ή πίσω από τα εγμόρια στα ερμηνευτήρια και νόμο. Και αν κάποιο πει ότι αυτό δεν δουλεύει, η βιβλιογραφία όλοι λένε ότι δουλεύει εξαιρετικά. Μην το φοβάστε. Και δεν έχουν καμία σχέση οι φορτήσει που δέχονται τα κεκλειμένα επιτεύγματα με τι φορτήσει που δέχονται τα κεκλειμένα δόντια. Είναι τελείω διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχω δει πολύ στατιστικά σημαντική διαφορά. Την ώρα που θα βάλω τα επιτεύγματα, πέστε ότι έχω μία γνάθο, θα βάλω τα επιτεύγματα και αμέσως, μόλις βάλω το επιτεύγμα, θα κάνω bone meal γύρω-γύρω και θα τοποθετήσω το στήριγμα εκείνη τη στιγμή. Γιατί όπως έχει δείξει αυτή η εργασία του Τεγίδη, είναι ότι βάζοντας επιτεύγματα κάτω από το επίπεδο της παθμιακής ακολουθίας, και αν με ρωτήσετε στην άλλη γνώση για αισθητικού λόγου και για να μην φάνει το τιτάνιο και έχουμε πρόβλημα και θέλουμε να βάλουμε ζυρκόνιο, δεν το φοβάμαι, θα τα βάλω λίγο πιο κάτω, ένα χιλιοστό, θα κάνουμε μπορμή και θα τοποθετήσουμε τα μούτρα βάτια εκείνη τη στιγμή και δεν θα τα ξεπηδώσουμε ποτέ. Έτσι ώστε απομονώνουμε το εμφύτευμα από το υπόλοιπο σωματικό περιβάλλον πρώτον και δεύτερον, τη μεσόφαση την προσθετική που ποτέ δεν είναι ακριβία, ακόμα και 6-8 εμφυτευμένο, όποιο και να τα κάνει, ο καλύτερο τεχνίτη στον κόσμο. Την παίρνουμε μακριά από το κόκαλο και ξέρουμε από το Λίντε ότι 2 χιλιοστά το κόκαλο φεύγει μακριά από εκεί που είναι το γκάπ. Έτσι, υπάρχει το εμφυλαματικό ρυζό. Αν λοιπόν εσείς την ώρα εκείνη βάζετε το αμπάτιμο, το σφίξετε με 35-40 νιούτων και τελειώσει και δεν το ξαναξεδιώσετε ποτέ, έχουμε δει κλινικά και έχει δει και αυτή η έρευνα ότι τα επίπεδα του ιστού είναι πολύ, βγαίνουν πολύ σταθερά. Το μόνο κίνδυνο που χρησιμοποιούμε αυτά είναι 0, 20 και 30 μοιρών, γιατί όταν πάμε πίσω χρειάζεται να βάλουμε 30 μοιρών. Και μπροστά να βάλουμε 20. Και αυτό είναι το κλασικό slide από το βιβλίο του Μπρένουμαρ. Λέει ότι όταν βάζουμε ένα εμφύτευμα, αυτό που δημιουργείται εδώ, το τέτοιο κόκαλο δεν μπορεί να τελειώσει το κόκαλο στην εμφύτευμα, είναι αίμα. Αυτό είναι το παλιό κόκαλο, το οποίο αν όλα πάντα θα προωθηθεί, το αίμα, το αιμάτωμα θα γίνει κόκαλο και όλα θα γίνει το ρημόδελ σε ένα χρόνο και όλα θα γίνει το ρημόδελ. Αν όμως δεν πάνε όλα τα πράγματα, εδώ θα γίνει συντηρητικός ιστός. Το 2001 κυκλοφόρησε το πλέον ακνόβου πρότοκολ για 12 την ίδια μέρα. Και τώρα υπάρχουν πάρα πολλές κλινικές στον κόσμο που λένε το same day tea. Υπάρχει δηλαδή τα κάνεις και σε πάει προσωρινά την ίδια μέρα και τα μόνο μέσα στην μέρα. Τότε που ήρθε ο Βέρνα από μια αποκατασκευασμένη την πάρα και αυτή είναι θέματα και ήδη δώσανε, είχαν 96,8 επιτυχία, ήταν ένα πολυκεντρικό. Και αυτό που έγραψε ο Σκάλα, ο οποίος μαζί με τον Μπρένουμαρ και ανέπτυξε όλη την εμβιομηχανική των εμφυτευμάτων από τη δεκαετία του 65 και μετά, είπε το εξής, ότι η φιλοσοφία της μονοφασικής με βιοφασικής διαδικασίας για τα ενσωματούμενα επιτεύγματα, ενώ δηλαδή για την άμεση πρόταση για την μεθύστερη, υπήρχε ο νόμος του Γουλφ το 1880, ο φωτογενικός, ότι υψηλές τάσεις, αλλά κάτω από ένα καταστροφικό όριο, δημιουργούμε στην υπερτροφία. Δηλαδή, οι περιπτώσεις στις 16 εβδομάδες, η ποιότητα της ενσωμάτωσης είναι καλύτερη στην άμεση παρά στην μεθύστερη. Έχει σε καλύτερο βόμβο του ήλιου και κόντρα. Η σημασία της τέλειας παθητικής εφαρμογής της επιεκτηματικής είναι λιγότερο χρήσιμη στην άμεση πρόταση, γιατί απορροφούνται οι τάσεις αν υπάρχουν από το παλιό κόκαλο που έτσι κι αλλιώς θα απορροφηθεί και θα αντικατασταθεί με νέο. Δηλαδή, ακόμα και μια εργασία, αν βάλετε την πρώτη εβδομάδα, η οποία μπορεί να έχει λίγο μισθή, και τη σφίξετε, αυτό που έλεγε λοιπόν, και τότε πιστεύαμε πολύ, εγώ που εκπαιδεύτηκα στην κλινική Μπρένεμαρκ του 90 στη Σουηδία, ήταν τόσο πολύ δύναμη, τόσο μεγάλη σημασία στο μισθή, αλλά το βλέπαμε μηχανικά, ενώ σήμερα το βλέπουμε βιολογικά, ότι εκεί είναι ένα gap που μας έρχεται πρόβλημα. Τότε λέγαμε τα εμφυτεύματα θα πρέπει να έχουν τέλεια εφαρμογή και κόβαμε του κερδού, κόβαμε και του ξανακόβαμε να έχουν τέλεια εφαρμογή. Και αυτό λέει το εξής, ότι όταν το βάλεις και δεν έχεις τέλεια εφαρμογή την πρώτη εβδομάδα, οι στάσεις αυτές, γιατί μιλάνε πολύ για τάσεις. Σήμερα δεν μιλάμε για τάσεις και έτσι και είναι σωστό, μιλάμε για βιολογία. Η προκλινικότητα του εμφυτεύματος με καλύτερη από 10 20 μάικρον θεωρείται ότι οδηγεί στην δημιουργία ενόδους κάψας. Σήμερα λέμε 50, γιατί τότε το 2001 τα εμφυτεύματα που έβαζε ο Μπρένουμαρ δεν ήταν τα Tide Unite, αλλά ήταν τα Massini, τα Thermo. Η άριστη αυτή σταθερότητα είναι θεμελιώδης προϋπόθεση. Και αυτό που είπε λοιπόν ότι υφίσταται μια οδός ανοιχτής μικροκίνησης, και εγώ θα έλεγα ότι η ανοιχτή μικροκίνηση είναι αυτή εδώ, τα 50 μάικρον, και η μικροκίνηση είναι να μπει το εμφύτευμα
και να μην κουνηθεί μέσα στην οστεοτομία πάνω από 50 μάικρον. Γιατί τότε η διαφοροποίηση των πλαστοκυτάρων, γιατί το αίμα βάλει το εγχείρημα, δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με το κόκαλο. Έρχεται σε επαφή με αίμα που έχει πλαστοκύτταρα και επειδή ουσιαστικά είναι κλειστό το σύστημα, τι θα γίνουν αυτά τα κύτταρα, είναι κόκαλο. Όπως η μεμβράνη έτσι δουλεύει. Αν λοιπόν εκεί αρχίσει αυτό να κινείται, δεν μπορεί να γίνει, γίνεται συντηρητικό στόχο. Δεν μπορεί να γίνει κόκαλο. Η επίδραση τη ποιότητα του οστού στην ενίσχυση τη προκίνηση. Όταν έχει το οστού τύπου 1, 30 λίγο να βάλει το πάνω, έχει μηδέν προκίνηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν έχετε κάτω γνάφου που είναι πολύ σκληρέ. Βάλτε εκεί ό,τι θέλετε και θα, με οστέ να το μετρήσετε και σε μια εβδομάδα και σε ένα μήνα και σε δύο δεν θα αλλάξει τίποτα. Έχει μεγάλη διαφορά, ξέρετε που δουλεύετε. Στο δεδομένο του μπορεί να κάνει κατευθείαν τα μόνιμα. Οστό τύπου 2 με 5 ω 20 έχουν 20 ω 50 μικροκίνηση. Βλέπετε ανάλογα με το κόκαλο στο οποίο θα δουλέψετε έχει διαφορετική μικροκίνηση. Και ωστόσο τύπου 3 και 4, βλέπετε πώς αλλάζει. Ανάλογα με το πόσο μαλακό είναι το κόκαλο, ότι η πολύ μικρή δύναμη, 5 νιούτρων, μπορεί να δώσει 20 με 50 μικρογενεί. Δηλαδή, βάζει 30 νιούτρων εκεί, τι θα γίνει. Και είναι ένα ερώτημα αυτό όταν θα κάνει άμεση πόρτα σε ανθρώπου, σε γυναίκε ειδικά, που παίρνουν δημοσιονομικά και είναι πολύ μαλακό το κόκαλο, και δεν έχει καμία επιλογή να βάλει το στοιχείο. Πρέπει να κάνει άμεση πόρτα. Δεν ξέρω, έχει κάνει σε διαλυρία. Σε πολύ μαλακό κόκαλο που κάνατε άμεση πόρτα, σε μια ανοχνάφο. Έχετε εμπειρία, έτσι. Για κανένα. Πήγε καλά. Έτσι. Αυτό είναι το πράγμα που θέλω να σα πω σήμερα. Για όσοι το κάνετε. Η παράδοση επιτυχία τη άμεση φόρτιση. Ελαχιστοποίηση τη μικροκίνηση. Θα βάλετε δηλαδή ένα επίπεδο το οποίο θα δίνει πολύ καλή σταθερότητα και μια πολύ καλή προσωπική εργασία. Άριστη αρχική σταθερότητα και έλεγχο των υπερρυθμιστικών φορτίων. Δηλαδή θα βάλετε ένα πέταλο και όταν κλείνει ο ασθενή θα πατάνε όλα τα δόντια. Μην πατάνε μόνο αριστερά. Εδώ έχει σημασία η σύγκριση. Αριθμό και κατανομή ρυθμιστικών. Όσο περισσότερα, τόσο καλύτερο. Ποιότητα οστού, ξέρουμε ότι αν έχουν τύπο 1, το είδατε, η μικροκίνηση είναι ελάχιστη. Αν έχει ποιότητα τύπου 4, η μικροκινητικότητα θα πρέπει αυτή η ασθενή για δύο μήνε να τρώει υπεραστά. Υγρά. Και μετά θα πάνε όλα τα λάθη. Η ποσότητα του οστού δεν μπορεί να το ελέγξετε. Μήκο και μέγεθο συστέματο, αυτό που είπε προηγουμένω ο Μήνο, ότι το μέγεθο μετράει, όσο μεγαλύτερο το καλύτερο. Αν δεν προσόμαστε δικιά μα, επειδή από δικιά μα έρευνα βγαίνει ότι έξι κιλοστά εμφύλωμα στην πίσω περιοχή, ακόμα και σε βοξιστέ που ήταν δύο από του τρει, δεν είναι πολλά τα μεσταρικά. Πάει εξαιρετικά καλά. Το σχήμα του εμφυτεύματο, θα έλεγα ότι στην πάνω γνάθα θα ήθελα να βάλω κάποιο το οποίο να είναι εικονικό και στην κάτω γνάθα. Δεν με πειράζει, θα προτιμούσα να είναι κυλιδικό να είναι ειλικρινή. Κυλουργική εμπειρία και δεξιότητα, πραγματικά αυτό είναι κάτι που όταν αρχίσετε να το κάνετε, ειδικά το να κάνετε μεγάλα περιστατικά, όταν τα αρχίσετε θα νιώσετε καλά μετά από 5 με 7 χρόνια. Αυτή είναι η δικιά μου εμπειρία που να μην βλάκα, αλλά δεν έχω δει κάποιον να το κάνει νωρίτερα. Μέχρι τώρα. Κάποιο θα το πάρει. Ατραυματική χειρουργική τεχνική, όσο και τραυματική μπορεί. Τι σημαίνει αυτό ατραυματική για να κάνουμε αυτέ τι αναστολίσει, μην κάνουμε τεράστιε κινήσει. Να μην γίνεται το κόκαλο. Άριστη εφαρμογή προσθετικών εργασιών. Θα σα δείξω το σύστημα πολύ σύντομα που χρησιμοποιώ, το οποίο χρησιμοποιώ εγώ και κάποιοι άλλοι γιατροί με χιλιάδε από αποτελέσματα. Γιατί έχω τσεκάρει πολλέ φορέ τα εφημαγεία τη άμεση φόρτιση με τη μόνιμη πάρα πολλέ φορέ και ξέρουμε ότι είναι μια μέθοδο η οποία είναι κατά 99,9% full proof. Και επίση αυτό που κάνουμε είναι ότι τα συστήματα που χρησιμοποιώ έχουν passive abatement. Υπαρκτικά στηρίγματα, δηλαδή το στήριγμα το οποίο θα μπει πάνω στο μούτι γύρω θα μπει στο εμφύτευμα, δεν χυτεύεται ποτέ. Χυτεύεται όλο ο σκελετό και αυτό μένει στο εκμαγείο και λίγο πριν, μόλι γυαλιστεί η εργασία, κολλάει στο σκελετό. Μείωση των λειτουργικών και παραλειτουργικών φορτίων, θα πρέπει να έχετε μια σωστή σύγκληση, ειδικά όταν έχετε μεγάλε αποκαταστάσει συμπτωματικέ, θα πρέπει να τι βλέπετε σαν ανατοπιστικίε, οι ασθενεί δεν έχουν περιορίσει, οπωσδήποτε θα έχει θεματική συνέπεια, να μην υπάρχει ένα δόντι που να παίρνει όλα τα φορτία. Και να χρησιμοποιείτε και νάρκητες. Και αυτά είναι τα επιτεύγματα στην αναγνώριση και αυτά είναι στην κλάδα. Αυτό είναι το πρωτόκολλο που έχω καταλήξει. Δηλαδή θα ήθελα να έχω μόνο εμφύτευμα για όλα, αλλά βλέπω ότι δεν είναι αυτό. Αν θες να κάνεις τραυματική χειρουργική, δεν θα παλεύεις με αυτό το επιτεύγμα το κονικό να το βάλεις σε μια κακογνάθρωση. Ο κλινικός έλεγχος σταθερότητας για άμεση φόρτιση είναι η ροπή τελικής τοποθέτησης να είναι πάνω από 30 μήτρα. Και εδώ είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, αν 25 το βάλει, θα κάνει άμεση φόρτιση. Πάμε. Εξαφέρω. Κάνουμε και υπάρχει μια πολύ ωραία. Αν έχετε 6 εμφυτεύματα,
Και το καθένα μπήκε ένα με 70 νιου, το άλλο μπήκε με 30, άλλο μπήκε με 20, το άλλο μπήκε με 20, το άλλο μπήκε με 50. Το άθροισμα και η διαίρεσή του, σα δώσω κάτι για ένα άθροισμα πάνω από 30, δεν θα τα έκανα μέσα πρόταση. Το κυριότερο όμως, όταν κάνετε μεγάλα περιστατικά, είναι η διασταυρούμενη ναρκωτοποίηση. Δηλαδή, αυτό που είναι το χειρότερο είναι τα μονόπλευρα. Ένα μονό, και έχει δόντια γύρω-γύρω, μπορεί να το βγάλει έξω από τη σύγκληση. Αν έχει ένα μονόπλευρο, δεν μπορεί να το βγάλει. Έτσι λοιπόν, αν έχει κάνει μια αεροχνάφο και βάλει 6 με 8 εμφυτεύματα, από τα οποία τα 4 είναι καλά και τα άλλα 3 δεν είναι τόσο καλά, δηλαδή στα 20 με 25 νιούτων, εγώ λέω οπωσδήποτε θα το κάνετε, θα προσέχει ο ασθενής, αλλά η διασταυρούμενη αυτή ναρκωτοποίηση, αυτό είδατε και είναι στις μπάρες, δηλαδή αυτό είναι ένα σύστημα. Ο ασθενής το μασίζει δεξιά και αριστερά και το μπρος και πίσω και δυνάμεις κατανέμονται σε όλα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Είπατε ποτέ αν ο μέσος όρος είναι καλός, μπορούμε... Αν ο μέσος όρος είναι πάρα πολύ καλός, ναι, και θα μου πείτε αν υπάρχει τεκμηρίωση, αυτή η τεκμηρίωση είναι η γνώση που έχω τον Βάτσεκ από τη Βιέννη. Γιατί μιλάμε για τη Βιέννη. Αυτή είναι η μόνη γνώση. Πρέπει να βιωθούμε 30 μήνες. Όχι. Πολύ ωραία παρατήρηση, δεν θα το βιώσουμε 30. Πολύ ωραία παρατήρηση. Το multi-unit δεν είναι 30, αν όμως την αρχίτε να γυρίσει με 25, το multi-unit όπως το σύστημα που έμαθα εγώ το 90, από την Ενημάρκη τα βιλώνα βόλαμε το χέρι. Το χέρι, ανάλογα αν είσαι ο καρπός, είναι 10 νιούτρων. 15 είναι ο πολύ δυνατός. Άρα λοιπόν το βιδώνεις με το χέρι και το σταθεροποιείς. Και αν με ρωτήσετε πολύ, πολύ έτσι, η Βόρεια Ευρώπη, όταν τους ρωτάς για αρχική σταθερότητα, δεν είναι καμπόιδες για εμάς. Αρχική σταθερότητα ενός εμφυτεύματος είναι να βάλεις το εμφύτευμα και να μην γυρίσεις με το χέρι. Και μάλιστα μερικοί λένε όταν έχουν τα spinners, τα φτέματα που γυρίζουν να βάζει το κάβασκο, αν τα αφήσει 6 μήνες θα πιάσει. Και είχα και εγώ τέτοια εμπειρία που ήταν μια χαρά. Αν έχει ένα spinner, ή θα βάλει καινούργιο πιο μεγάλο, ή αν δεν έχει εμφύτευμα να βάλει το μεγάλο, θα το βάλει και θα περιμένει και αυτό το εμφύτευμα θα βάλει. Άρα λοιπόν το multi-unit θα το βιδώσει με το χέρι και την εργασία θα τη βιδώσει με το χέρι. Στα άλλα θα τη βιδώσει κανονικά στα 25 νιούτων, αλλά τα φτέματα εκείνα θα τα βιδώσει με το χέρι. Εδώ δεν μπαίνει παράγοντα μικροκινητικότητα μεταξύ των δύο τμήματων, αυτή τη στιγμή του γιούρι. Όχι, γιατί αν το δηλώσουμε το χέρι, 10-10 μήτρα δεν είναι πάρα πολύ, δεν είναι λίγα. Μπορεί να το σφίξει όταν ενσωματωθεί. Ορίστε. Όταν θα ενσωματωθεί μετά από δύο μήνε. Πρέπει να ξαναδεί. Ναι, μετά από δύο μήνε θα βγάλει την προσωπική του θα βγάλει πριν από μας. Έχει τρεις μήνες. Όταν έχει περιστατικά τα οποία είναι με 20-25 μήνων, εγώ θα περιμένω 3-4 μήνε το δικό του. Προτιμώ 6. Θα βγάλω τα multi unit. Θα δω ότι τα εμφυτεύματα έχουν ενσωματωθεί και θα τα ξαναβάλω και θα τα σφίξω με την ροπή. Και αυτό το είναι κάτι που δεν ξέρω πώ θα δείτε ότι έχουν ενσωματωθεί παραπάνω από όσο. Πώ θα. Θα δείτε ότι έχουν ενσωματωθεί. Οπότε πήγε καλά. Με ποιο αξιόπιστο τρόπο αυτό το πιστεύω. Εφόσον τη συσκευή είπατε ότι δεν είναι πιστεύω. Τη συσκευή δεν είναι πιστεύω, είναι για τα σπίτια. Θα προσπαθήσετε να τα σφίξετε παραπάνω να δείτε αν έχει ενσωματωθεί. Αυτό που θα κάνω θα το. Να, άμα το σφίξετε το χέρι, βάλει στα 25 λεπτά, θα δείτε να γυρίσει. Θα νιώσει ασθενή πόνο. Πρώτα απ' όλα, ήδη κλινικά θα το βλέπεις. Δεν το βάζει καθόλου. Δηλαδή, αν ρωτήσετε τι είναι για μένα ένα σωμάτιο, είναι απουσία κλινικών συμπτωμάτων, απουσία κτηνογραφικών συμπτωμάτων και να μην γυρίζει με εμφύτευμα. Ή όταν θα βάλετε μια ροπή λογική, όχι 200 νιούτων, να βάλετε 20, 25, 30 νιούτων, δεν πονάει ο ασθενή. Αν πονάει ο ασθενή, κάτι πάει αυτό καλά. Και πραγματάκι. Δηλαδή, εκείνο το ΣΤΕΛ και εκείνα όλα τα πράγματα και θυμάμαι μια φορά που είχαμε το study lab των εμφυτευμάτων που έτρεχε 3 χρόνια έτσι μα 7 άτομα. Είχα πάει στο ιατρείο του Λίκου του Ράπτη και κάναμε και εγώ τότε ήμουν αν ακούγατε θα αγοράσει το άλλο στέλνο. Έχω μια ικανότητα να ενθουσιάζω και να πουλά και ο Νίκος με κοίτα λέει του... Τι πλάκι είναι αυτή. Και λέω ότι θα ξαναδείς την μικρή άλλη γνώση. Την πούλησε. Είχε δίκιο, δεν είχε. Λοιπόν, γιατί υποκλειούμενες εργασίες, αν ρωτήσετε δεν είναι μόνο ότι έχουμε πέραμα, ξέρετε ότι πέραμα είναι υποκλειούμενες, γιατί ξέρουμε ότι η οριακή εφαρμογή των υποκλειούμενων δεν έχει καμία σχέση με αυτές που είναι συμβολούμενες και έχουμε μισή. Και μόνο με τις υποκλειούμενες μπορούν να φτάσουν το κόμμα των μάικρων και χρησιμοποιώντας πάντα προκατασκευασμένα και όχι πλαστικά εφτά, σε αντίθεση οι χυτές στεφάνες έχουν χειρότερη εφαρμογή. Και επίσης το πρόβλημα είναι με βαθιά εγωγική συγκόληση. Αν και υπάρχουν τεχνικές που τα κολλάμε τώρα πια σε ένα κολόγωμα από blue mousse με τέφλον μέσα και μετά τα βάζουμε. Υπάρχουν τεχνικές. Αλλά αν με ρωτήσετε τι μετά από 22 χρόνια, τι νομίζω ότι είναι αυτό που δεν σε έχει κανένα πρόβλημα το ασθενή, είναι όταν έχετε ένα νόσο και φτιάχνετε θα βάλετε μόνο την γύρω και όταν έχετε ένα μονό θα κάνετε ό,τι θέλετε. Και συμπολούμενοι και υποκλειούμενοι. Και αυτό είναι το πράγμα που έλεγε ότι η μαλακή στήρα είναι πολύ πιο ευνοϊκή στις υποκλειούμενες παρά στις συμπολούμενες.
Βέβαια υπάρχουν εξαιρετικοί γιατροί που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κάνουν τις πολυμερές. Αλλά η τάση φαίνεται παγκόσμια ότι είναι στις υποκλίνες. Και έτσι λοιπόν είναι λίγα περιστατικά για να δώσω και το βήμα στον Νίκο, το Δήμο. Περιστατικό να δώσω εδώ αυτό άνοσο, καπνίστρια. Αυτή είναι η κατάσταση στο στόμα. Δεν είναι καθόλου ευκάλλητη. Εξαγωγή των δοντιών που πρέπει να εξαχθούν. Τα δόντια που μπορούν να μείνουν, μπορούν να μείνουν. Η προσωρινή σε 24 ώρες. Καλά, μεγάλα ανοιχτεύματα. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε όλο το χώρο που έχουμε μέχρι το μύτη, μέχρι το λιμόριο. Και η μόνη αποκατάσταση. Και εδώ δεν είναι τίποτα, είναι μια δοδοσπλακή. Και μερικούς χρόνια μετά, και στην ίσο. Και πάνε τα όμενα μέρα, υπάρχει φωτογραφία. Τελική αυτή ήταν. Θα πω σου πει, ναι. Η άλλη αριθμή. Η φωτογραφία λοιπόν είναι μετά πόσα χρόνια. Μια που έρχεται εκεί με την κοπέλα. Όχι αυτή. Αυτή. Όμως γελά, εδώ είναι. Μετά πόσα χρόνια. Ένα μισό χρόνο. Μετά από κανένα 2-3 χρόνια και δεν εργαζόταν τα ούλα. Τι γίνεται με κάτι. Δεν έχει αποδοχθεί. Έχω να σα δείξω το δύο περιστατικά. Θα το δείξει εσύ αυτό. Έχω να σα δείξω ότι διαπεριφερειακά. Θέλω να δω την αντίδραση στην άμεση υπόθεση στο αισθητικό αποτέλεσμα στην προστινή ζώνη. Μετά από 2-3 χρόνια. Γιατί δεν τα έχω, δεν τα έχω. Βάζω συγκολούμενο γι' αυτό. Αυτά να σα δείξει ο κύριο Βάσκο. Κάντε λίγο που μπορεί. Περιστατικό τελικό περιοδική νόσου. Το έχουμε δει καλή περιοδολόγια, ο ασθενής καπνίζει, είναι περιοδικό, είναι 50 ετών. Ο τρόπος που δουλεύουμε είναι ότι κάνουμε αξιολογική τομογραφία στο ιατρείο, το κάνουμε με σύμπλα, όταν μεγάλα περιστατικά, τώρα πια με καινούργια software που έχουν μια αξιολογική, τα βάζει κατευθείαν τα επιθέματα, δεν χρειάζεται να κάνει σύμπλα. Είναι εξαιρετικό εργαλείο το σύμπλα, το έχει να κάνει την άρθρα, εγώ δεν κάνω πια άρθρα, έκανα πριν από πολλά χρόνια. Το χρησιμοποιώ σαν να κάνω το χειρουργείο πριν κάνω το χειρουργείο. Δηλαδή βάζω τα επιπέμπατα και ξέρω πού ακριβώς θα βγάλω να δω σε ποια ρίζα θα κάνω την πρώτη μαστεκτομή. Το workup, όπως είπε ο φίλος του Παναγιώτης, είναι όλα τα περιστατικά που έχουν πάνω από ένα δόντι, θα πρέπει να γίνει όλο το προσθετικό workup. Φωτογραφίες, ακτινογραφίες, ανακτήλωνα εκμαγεία, διάσμιση. Έτσι είναι 24 ώρες μετά και όταν είπα τραυματική χειρουργική, εννοούσε αυτό εδώ. Δηλαδή, όσο μπορεί να μην κάνει αναπέταση κρινών. Γιατί ξέρουμε ότι αν τη σηκώσει τα ούλα, όσο πιο πολύ τα σηκώσει, τόσο πιο πολύ θα έχει απορρόφηση του οστού. Πώς αυτό να σημαίνει ότι αν με ρωτήσετε τι προτιμώ, πάντα προτιμώ να βλέπω. Δεν είμαι δηλαδή ο παλιός του Φλάπρες. Του Φλάπρες σήμερα το ήμουν πιο νέος. Τώρα, όσο μεγαλώνω, γίνομαι πιο συντηρητικός. Και ένα από τα πράγματα που κάνω τώρα είναι ότι γεμίζω το gap ανάμεσα στο προστομιακό πέταλο. Προσπαθώ να χτίσω, προσπαθώ να προλάβω τις εκκυζήσεις που πριν από 10-15 χρόνια δεν ξέραμε τι ήταν αυτό. Και τα προσωρινά και ο ασθενής. Γρήγορα να τρέξω. Συμβουλές για επιτυχημένη άμεση τοποθέτηση και πώς αξιολογήστε το ποιότητα. Όπως είδατε, ο διηγούμενος αρχίζει να είναι απαχής ποιότητας. Πλάτη πράγμα, το χάνουμε παντού, αλλά πρέπει να το αξιολογήσετε. Το ίδιο παραλαμβάνει ο Κώστας προηγουμένως. Ανάλογα με το ποιότητα, μπορεί να είναι τι βήματα θα πάρει. Θα προσέχει, θα πα πιο βαθιά, θα Αντραγωνικές εξαγωγές. Χρησιμοποιώ τώρα τελευταία εκείνα του πιεζοκόμου με κάτι πολύ λεπτές λεπτήλες που μπαίνει γύρω-γύρω από το δόντι, περιμένει λιγάκι, αλλά στο τέλος του δόντι βγαίνει κάτι σαν όριμο σήκω. Προσδιορίζουμε το όμορφο οστού για να ξέρει πόσο βαθιά θα πάμε. Η οστεοτομία στην υπερόγεια πλευρά του φατινίου, στα πρόσθετα δόντια, όσο ξέρω εγώ, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε το παριακό πέταλο. Γιατί αν πάμε πολύ στου παριακού, ήταν οι μεγαλύτερε αποτυχίε που είδα και φαντάζομαι ότι όποιο έχει να δείξει είναι ότι τι κάναμε λοιπόν πριν από μερικά χρόνια. Βάζαμε ένα εμφύτευμα και αυτό γύριζε. Βάζαμε ένα τεσάρι. Αν με ρωτήσετε σε κεντρικό, έχει 3,25 βάλει. Και τεσίμιση ποτέ πάνω από 4. Και σε πλάγιο 3,25. Όσο μικρότερο εμφύτευμα και ενώ έχω περισσότερο κοστό και ιστού. Πρέπει αυτό να φύγει μακριά, να μην ακουμπήσει. Αφού λοιπόν παλιά βάζαμε το εμφύτευμα και αφού γύριζε, κατευθείαν βάζαμε πεντάρι.
4,5-5, έχω βάλει σε κεντρικό και 6 κιλοστά. Γιατί έβαλα το πρώτο που έκανα πριν από 10-12 χρόνια, έβαλα το δόντι, το μέτρησα με ένα διαβίτη, 6 κιλοστά. Λέω, φέρτε το 6 κιλοστά. Το έβαλα το εμφύτευμα, είναι ακόμα στο στόμα μετά από πολλά χρόνια, αλλά βέβαια από πάνω μέχρι κάτω, όταν το δει κανείς 20 χείλους, και είναι το μαύρο. Και το κόκαλο εκτυλές κρατούνται από τα λιμάνια δόντια. Δημιουργήστε 3-5 χιλιοστά στο ετομία πέρα του ακροβιζίου. Αναμείνεται απόρρια της παλιακής του λεπτού παλιακού μετάλλου, που σημαίνει ότι βάζει το λίγο πιο βαθιά το εμφύτευμα. Προσθετική με platform switch, αυτό έχουμε δει ότι κάνει μεγάλη διαφορά. Platform switch σημαίνει φέρε τους μαλακούς ιστούς να γίνουν πιο κουβλοί. Ελάχιστη αποκόλληση των ιστών, να τυποποιήσετε ακρόνητα όλο το τόξο, τοποθετήστε τα εμφυτεύματα λίγο εκεντρά, αν βάλετε 3 εμφυτεύματα κάτω αριστερά ή πάνω αριστερά. Μονόπλευρα, μην τα βάλετε τελείως παράλληλα για να σας δούμε στην ακτινογραφή και να πούμε τι μάγκες είσαστε. Βάλτε τα λίγο έκεντρα έτσι ώστε οι ροπές του μοχλοβραχίωνα τη περιστροφή θα είναι 3-4 μοχλοβραχίωνα, δεν θα είναι πάνω όλα δεξιά-αριστερά. Σε τρίγωνο. Υποπαρασκευάστε το οστικό φρεάτιο. Υποπαρασκευάστε και δοκιμάστε. Βάλτε το εμφύτευμα και αν δεν μπει, πάρτε το ξανά. Ξανά, δεν κρατάτε το να μπει και να μπει. Τοποθετήστε με την κοινή απάρτμεντ, τοποθετήστε άμεσα εμφυτεύματα υποοστικά, αυτή είναι η δικιά μου η κατάληξη. Χρησιμοποιήστε χειρουργικό ανάρτητα όσο μπορείτε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κοντά εμφυτεύματα και μειωμένη διαμέτρου αν υπάρχουν αρκετά κανονικά εμφυτεύματα. Η εμπειρία είναι ότι αν έχει πολλά εμφυτεύματα, μπορεί να τα δώσει μικρότερα και κοντύτερα και όλα αυτά να τα δέσει. Ακολουθήστε επαρκέ φαρμακευτικό πρωτόκολλο, δεν θέλω να το αναλύσω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι ώστε η εμπειρία του ασθενού αυτή να είναι κορυφαία, να μην υπάρχει πόνο και ήδημα. Και ένα περιστατικό που θεραπευόταν περιοδικά, είναι κάτι το οποίο τον κύριο Μάρκο που ήταν με την Πέρι, ήταν το 47, μπορεί να το θεραπεύσει. Κάποιο ο Δήμαρχο πίστευε ότι μπορεί να το θεραπεύσει, αλλά το πάλετε τελικά δεν μπορούσε. Επιτεύγματα, προσωρινά σε 24 ώρες, στα οποία γίνεται όλη η αξιολόγηση, η συγκλησιακή και η αισθητική. Οι ασθενείς χαμογελάει, βλέπουμε το μαστικό και το γέρνι, πάνω είναι πιο κοντά αριστερά, πρέπει να το μακρύνουμε και σε 10 μέρες τα μόνιμα. Πάνω σε μπροπή γύρους, μεγάλη αλλαγή στην ασθενή. Το πρωτόκολλο μας είναι αυτή τη στιγμή. Κάνουμε εδώ μια γέφυρα για μια οδοστική για χειρουργικών άρθρα. Την οδοστική στην κεριά την κάνουμε σε αφημιλικό, βάζουμε τα εμφυτεύματα που μπορούμε. Οι καταγραφές, βάζουμε χίλιο να βάλουμε, φέρνουμε καταγραφές, καταγραφές της σύγκλησης, νομιμούς, γρήγορα, στέλνουμε στο εργαστήριο το αποθήκωμα, τους ανταγωνιστές, την καταγραφή της σύγκλησης και προσωπικό τόξο. Το τρόπο που παίρνουμε αποτυπώματα είναι χρησιμοποιούν απλά δισκάρια, μπλουμούς super fast, το βάζουμε πάνω στις βίδες των αποτυπωμάτων, κάνουμε τις τρύπες, πηγαίνουμε στο στόμα εμείς με μπλουμούς super fast, με μπλουμούς classic, το οποίο έχει 2 λεπτά χρόνο εργασίας και 2 λεπτά πίξιλι. Αυτό γίνεται σαν πέτρα μετά, δεν έχει συστολή προβληματισμού και το αποτύπωμα. Το φτιάχνει τις χρόνες μετά, η προσφυγή. Και μετά από 3 μήνες στα μόνιμα δόντια. Πάνω είναι άλλα εμφυτεύματα, τελικά το είναι άλλα. Δεν μ' αρέσει το γράμμα αυτό, αλλά κάτι ήταν πολύ ωραίο γιατί ήταν για το πιο κοντά στο κέντρο που κάνουμε την άσκηση. Πολλοί συνταξιούχοι έρχονται τώρα και λέμε ότι θα κάνεις, θα βγάλουμε τα δόντια, θα βάλουμε τα εμφυτεύματα, θα περιμένεις μια μέρα, θα βάλουμε τα προσωρινά. Και μετά από 2 μήνες θα βάλει τα μόνιμα. Και βγάζουν το λογαριασμό. Το λογαριασμό λέει ότι τα προσωρινά κοστίζουν το εργαστήριο. Κοστίζουν το κτήμα δηλαδή. Και λέει γιατρέ, δεν γίνεται να βάλουμε κατευθείαν τα μόνιμα. Λέει, πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα δηλαδή. Δεν γίνεται, ειδικά πάνω κάτω τόσο. Μια εβδομάδα, γιατί θα γλιτώσω. Λέω θα γλιτώσω 2.000. Μου λέει εγώ, όταν ήμουν, είχα τη βιομηχανία, έβγαζα λεφτά. Τώρα με τη σύνταξη του χιλιάρικου, σε μια εβδομάδα δεν βγάζω 3.000. Μπορώ να περιμένω λύση. Πραγματικά, αν μπορεί κανείς να μανατζάρει καλά προσωπικά το περιστατικό, βλέπετε πώς είναι. Βάζουμε 4-4 αυτά τα θέματα, το όλον φορ, κάποτε το κορυδεύαν όλοι και λέγανε όλον the floor. Η δικιά μας εμπειρία είναι καθόλου όλον the floor. Υπάρχει μια χαρά το όλον φορ. Πώς θέλεις όλους μετά, τα μόνιμα δόντια. 5 χρόνια μετά, κινείται καπνιστής. Αυτές είναι οι αλλαγές του συστούς που ρώτησες. Τώρα, ναι, έχω τόσα πολλά παιδιά, μπορεί να μιλάμε για αυτό το πράγμα μέρες.
και 5 χρόνια θέλει να βρει το επίπεδο του ποσοστού. Πολύ συνεχίζει τα έργα περιστατικών με διφοσφονικά, κάπνισμα, με συνδρόμου, με ό,τι θέλετε, Είναι αυτή η γέφυρα η οποία όταν άνοιγε έπεφτε όλη η κάρτα, γιατί κρατούν από ένα δόντι, έπεφτε και ήταν... δεν έβαινε πάλι. Εδώ λοιπόν ξεκινάω να βάζουμε φυτέματα. Κάνουμε το σύμπλα, βλέπουμε ότι κάπου έχουμε χώρο να βάλουμε φυτέματα. Αυτό είναι το σχέδιο που κάνουμε και αυτό είναι το σχέδιο που πραγματοποιήθηκε. Γιατί το εφύτευμα είχε ελάχιστη και ήταν σκήνε, δεν μπορούσα να το φορτίσω. Βάλαμε λοιπόν τα εφυτέματα σε αυτό και ήταν η συμφωνία ότι για 2 μήνες αυτή η γυναίκα δεν θα φάει κάτι που μα σχέδιο. Θα φάει ενάρτηκα τη νύχτα και δεν θα βρει τίποτα που μα σχέδιο. Θα κάνει υγρή δίαιτα, λίγο ζητάει. Και καμία γυναίκα δεν το έχει αρνηθεί γιατί όλε ξέρουν ότι μιλάω 2 μήνες θα είναι για 4 κιλά το πόδι. Αλήθεια το λέω. Και μάλιστα ο τρόπο που μιλάω είναι αυτό. Λέω θα σα πειράζει. Είναι κάτι που πρέπει να κάνω οπωσδήποτε, αλλά για να το κάνω πρέπει να ξέρετε ότι θα χάσετε βάρο. Και αυτό δεν ξέρω αν το θέλει. Ποια γυναίκα σου κοντά 50, γιατί είπα 55 ή 50 με 60, δεν είναι αυτή τη φορά. Αυτό το περιστατικό από Καλασσάκη και χρόνια μετά είναι εξαιρετικά. Έτσι λοιπόν, όταν έχετε διασταυρούμενη ναυτικοποίηση και δεν έχετε πολύ μεγάλες ροφές, θα κάνετε ακλόνητη στα ναυτικοποίηση και θα πάρετε μετά. Κλείνω. Είναι πολλά από το περιστατικό. Το βλέπετε ανοίξει και τρομάζει γιατί δεν είναι καθόλου κόκαλο. Του λέει πω υπάρχει κόκαλο. Βγαίνουν τα δόντια, πρέπει να βάλουν τα φυτέματα. Κλείσουν τα προσωρινά. Τα μόνιμα. Τα κάτω είναι δικά τη, τα πάνω είναι τα δικά μου. Το χαμόγελο. 6 χρόνια μετά, το κόκαλο. Και εδώ δεν θα περιμένει. Κατάλαβε. Αν δεν χάσει κόκαλο, γιατί δεν έχει κλείσει. Και όλα αυτά και πολλά άλλα έτσι να αρχίσει να γίνει συλλογή γιατί αρχίζει να γερνάω και εγώ και να μαζεύω τα περιστατικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας αφήσουμε αυτό.